Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν ποδοσφαιριστή της Σπάρτης, ο οποίος μάλλον αισθάνεται πάντοτε χαρούμενος όταν επιστρέψει στο Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί δεν ξέρω αν το θεωρεί πρώτο ή δεύτερο σπίτι του, σίγουρα το θεωρεί πολύ οικείο. Και ο λόγος είναι για τον αρχηγό της Σπάρτης, τον Μπάμπη τον Οικονομόπουλο. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ρίζωσες εκεί στη Λακωνία, Σπαρτιάτης, Λακεδαιμόνας. Λακεδαιμόνας, τρίτη χρονιά. Τρίτη χρονιά. Εξού και το περιβραχιόνιο προφανώς. Ναι, προφανώς. Τι σε τράβηξε και σου άρεσε τόσο πολύ στη Σπάρτη? Δεν ξέρω, βέβαια δεν έχω πάει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Το κλίμα, τι είναι αυτό? Κοίταξα, που σε κρατάει εκεί? Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Είναι το κλίμα, τι ακριβώς σε κράτησε εκεί? Γιατί για να μένεις για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προφανώς. Ο μέλανας ζωμός. Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα υγιής, μια ομάδα την οποία τη στηρίζει πολύ η περιοχή. Ο κόσμος της Σπάρτης στηρίζει πάρα πολύ τις προσπάθειες των ανθρώπων της ομάδας. Είναι κοντά, βοηθάει πολύ και στην ομαλή διαβίωση μας με φαγητά, με διάφορες άλλες βοήθειες. Mm-hmm. Υπάρχει ηρεμία, δεν υπάρχει πίεση. Είναι ένας ωραίος τόπος για να παίξει. Είναι και σχετικά κοντά στην Αθήνα. Αρκετά κοντά, είναι σχεδόν 2 ώρες το πολύ. Αναλόγως. Είναι όμορφα. Είναι ήσυχα πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει πίεση. Ναι, το καλοκαίρι είχε κάποια θεματάκια όμως. Φάνηκε ότι... Πολλά, όχι κάποια. Πολλά. Λύθηκαν αυτά όμως. Εντάξει. Όχι όλα. Η ομάδα προσπαθεί. Υπάρχουν θέματα που χρειάζονται ακόμα να ταχθούν. Οργανωτικά και πολύ, χρηματικά επίσης, οικονομικά. Εντάξει, η ομάδα προσπαθεί όμως, όπως σας λέω και πάλι, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν, παλεύουν η ομάδα να είναι αξιοπρεπή, σωστή, σοβαρή και να πατάει καλά. Και να υπάρχει μια σοβαρή ομάδα καλή, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κάνουμε μια καλή πορεία, να σωθούμε άνετα. Αυτά βασικά. Για εσάς ήταν έκπληξη σήμερα αυτό που διαβάζουμε εδώ και λίγες ώρες, ότι φεύγει ο προπονητής σας και πάει στα Τρίκαλα? Ήταν ξαφνικό ή το... Ήταν έκπληξη, ήταν ξαφνικό. Ήμασταν μαζί μέχρι χθες που γυρίσαμε αργά το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ξαφνικά σήμερα μάθαμε αυτό. Δεν ξέρουμε τώρα. Σίγουρα θα μάθουμε αύριο που έχουμε προπόνηση. Γιατί σήμερα είχαμε ρεπό. Θα μάθουμε σε εβδομέρειες. Ναι. Εντάξει. Θα δούμε. Θα έχετε καινούργιο προπονητή προφανώς αυτή την εβδομάδα, αφού το ρεπορτάζ τον δίνει ότι είναι σίγουρος προπονητής των Τρικάλων. Θα είναι στα μάτια στα Χανιά. Θα πάει, λέει, Τετάρτη να παρακολουθήσει το μάτι των Τρικάλων και στο επόμενο θα κουτσάρει κιόλας. Άρα είστε σε αναζήτηση προπονητή. Μάλλον. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει ο άνθρωπος που έκανε καλή δουλειά σε εμάς. Ναι. Ο κ. Ζάφος. Το ευχόμαστε καλή συνέχεια. Από εκεί πέρα, αν νομίζω και έκρινε ότι αυτό ήταν καλύτερο για την καριέρα του, επαγγελματίας είναι, ίσως. Αυτό να σκέφτηκε. Εντάξει. Αυτό σε γύρισε στο κέντρο της άμυνας, ήταν δική του απόφαση? Πώς ναι, προέκυψε η δική του, καθαρά. Δική του, Είχαμε ένα πρόβλημα στην συγκεκριμένη θέση. Κάναμε μια συζήτηση, του είπα ότι έχω αγωνιστεί σε αυτή τη θέση. Με χρησιμοποίησε, πήγα καλά εκείνο το παιχνίδι. Ήταν συγκεκριμένα μέσα στα Χανιά. Όχι, ήταν κόστος. Στα Χανιά. Και... κερδίσαμε κιόλα και ένα παιχνίδι με 2. Πήγα αρκετά καλά. Γενικά όλη η ομάδα πήγαμε καλά. Και δεν το άλλαξε αυτό. Και από τότε παίζω πίσω. Μάλιστα. Έχει 9 παιχνίδια τώρα που παίζω εκεί. Συνηθίζεται βέβαια η αμυντική χαφ, η αμυντική μέση, όπως είναι η φυσική σου θέση, η δική σου, να γυρίζουν λίγο, σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, είναι η αλήθεια, στο κέντρο της άμυνας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που αμυντικοί χαφ γίνονται από τα 30-30 κάτι και μετά στο πέρυσι. Το έκανες λίγο νωρίτερα, άλλαξες τους... Εντάξει, όπως είπα και πριν, ήταν από ανάγκη, γιατί είχαμε εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μέρα, συγκεκριμένο πρόβλημα. Απλά το πώς παίζω εγώ και επειδή άρεσε το προπονητή, επειδή είχα μια άνεση λόγω της θέσης μου του αμυντικού χάφου, να μπορώ να δημιουργώ παιχνίδια από πίσω, με κράτησε εκεί για να μπορώ να ξεκινάω το παιχνίδι και από πίσω εγώ πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Είχες πει ότι την έχεις παίξει αυτή τη θέση. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις ποιος ήταν ο πρώτος φυσικά που σε είχε βάλει να παίξει κεντρικό αμυντικό. Εγώ ξέρω. Έπαιζα μικρός. Μικρός, ναι. Απλά μεγαλώνω. Γύρω στα 17-18 που άρχισα να παίζω σε αντρικό επίπεδο, με βάλανε αμυντικό χαφ. Εκεί ξεκίνησα να μαθαίνω να παίζω αμυντικό χαφ. Ήρθα στον Άρη
στην ΚΑΠΑ 20 τότε του Άρη που είχα έρθει σαν αμυντικό χαφ. Συνέχισα αμυντικό χαφ, είχα ανέβει στην πρώτη ομάδα, ήμουνα με τον Μαζίνιο αμυντικό χαφ, ώσπου έφτασε η στιγμή που ήρθε ο Κούπερ και με δοκίμαζε αμυντικό, με δοκίμαζε στόπερ. Ο πρώτος που με δοκίμαζε στόπερ ήταν ο Κούπερ. Βασικά ο τελευταίος πριν τον κύριο Γράφα που με δοκίμαζε στόπερ ήταν ο Κούπερ. Και σίγουρα και τελειώνοντας, προς τα τέλη ο Σούλης ο Παπαδόπουλος με είχε βάλει και αυτό σε μερικά παιχνίδια στόπερ. Στον Άρη. Αλλά και ο Κούπερ με δοκίμαζε τότε, σαν μικρό. Του άρεσε. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που έλεγα πριν. Εντάξει, και ψηλό παιδί, δυνατό παιδί. Το έχει το στο περιλίκι, έτσι, να υπερβάλλω λίγο. Πώς σου φάνηκε χθες η επιστροφή σου στο Βικελίδης και κυρίως είχε ενδιαφέρον να μας πεις πώς σου φάνηκε ο Άρης το χθεσινό παιχνίδι. Μου άρεσε ο Άρης. Ο Άρης μου άρεσε. Ήταν καλός. Είχε μια καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Εντάξει, σίγουρα και εμείς δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Ήμασταν πιο πολύ παίξαμε πιο πολύ αμυντικά, δεν βγήκαμε πολύ ψηλά, δεν πιέσαμε. Ίσως να φοβηθήκαμε και λίγο την κατάσταση και το επίπεδο του Άρη. Από εκεί και πέρα, ο Άρης μ' άρεσε. Ήταν μια ομάδα που ήξερε τι θέλει στο γήπεδο, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Έχασε κάποιες ευκαιρίες που μπορούσε να έχει προηγηθεί πιο νωρίς. Εντάξει, μπήκε εκείνο τον γκολ που μπήκε από την στατική φάση. Μου άρεσε και μου άρεσε και κάτι ακόμα που επειδή ήρθα και πέρσι τελευταία αγωνιστική έξαμε Άρης Πάρτη πάλι και σίγουρα εντάξει επειδή ήταν μια δύσκολη χρονιά ο κόσμος δεν υπήρχε στο γήπεδο μου άρεσε πάρα πολύ που είδα κόσμο στο γήπεδο, είχα καιρό να το δω και μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ. Σίγουρα δεν είδα τον κόσμο που ήξερα. Τον κόσμο που ξέρει όλος ο κόσμος του Άρη. Εντάξει, έχει συνηθίσει να το βλέπεις και πολύ, πολύ πιο γεμάτο. Ο κόσμος είδα ότι στηρίζει την προσπάθεια και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ναι. Βλέπεις δηλαδή ότι έχει τα συστατικά ο Άρης φέτος για να κάνει αυτό που δεν έκανε πέρσι, δηλαδή να βγάλει την κατηγορία για να παίζει του χρόνου στη Σούπερ Λίγκα. Ναι, πιστεύω πως θα έχει. Πιστεύω ότι πατάει πιο καλά φέτος. Πιστεύω ότι είναι πιο σοβαρός, ίσως έχουν κάνει λίγο πιο λεπτομερή προσέγγιση στα πράγματα και το πώς πρέπει να κινηθούμε στην ίδια εθνική, γιατί είναι μια περίεργη κατηγορία και προς το παρόν πατάει καλά. Έχει πάρει σημαντικές νίκες, έχει πάρει παιχνίδια που θα έπρεπε να πάρει, έχει πάρει παιχνίδια που έχει βρεθεί πίσω στο σκορ και πιστεύω ότι είναι καλό το ότι από νωρίς έχει ξεκινήσει ψηλά και βρίσκεται ψηλά. Ναι. Είναι όντως σημαντικό αυτό γιατί πέρσι δεν το έκανε. Είναι η αλήθεια και. Όχι, μείνει πίσω στην αρχή. Πίσω στην αρχή. Και ήταν πολύ πρόβλημα αυτό. Ήταν κακό αυτό. Ναι. Θα υπάρχει άγχος. Ξέρουμε όλοι για το άγχος και την πίεση που υπάρχει σε αυτήν την ομάδα και γενικά σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Και είναι λογικό. Όσο κερδίζεις, όσο έχεις μια άνεση, μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο πιο ήρεμος. Ναι. Αν βρίσκεσαι πίσω στη βαθμολογική θέση και θες οπωσδήποτε και έγιωσε για την νίκη, θα υπάρχει άγχος. Σε περνάνε τα λεπτά, θα υπάρχει περισσότερο άγχος για την νίκη. Και ο καλός ή κακός. Δεν είναι και ότι καλύτερο να παίζει ένα σοδοφιστή με άγχος. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να το διαχειριστούν. Εσύ παίζεις τα τελευταία χρόνια στην κατηγορία, την ξέρεις, έχεις αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες. Έχεις αντιμετωπίσει και τις περισσότερες ομάδες πλην του Όφη που βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία. Πες μας την άποψή σου για το ποια θεωρείς την πιο δυνατή και την πιο ανταγωνιστική σχέση με τον Άρη. Είναι η Παναχαϊκή. Στον Όφη θα τον παίξετε τώρα σε δύο αγωνιστικές. Στο 1-0 που θα κερδίσετε δηλαδή. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή από αυτές που έχω αγωνιστεί θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα από αυτές που έχω αγωνιστεί. Παίζουμε τώρα αυτή την Κυριακή με την Δόξα Δράμας και την άλλη Κυριακή με τον Όφη. Είναι δύο ομάδες που τις θεωρώ αρκετά καλές και τις δύο που θα αγωνιστούμε. Απλά δεν έχουμε παίξει, δεν έχω εικόνα από, ακριβή ποιότητα που έχουν οι ομάδες. Μόνο και μόνο όμως από το ρόστερ μπορεί να διακρίνεις ότι φαίνονται καλές ομάδες. Ο Όφη έχει βρεθεί και κοντά στη δεύτερη θέση. Αρκετά κοντά πλέον νομίζω. Ένα βαθμό. Ένα βαθμό. Αλλά σίγουρα όμως, βέβαια το ρόστερ και αν υπάρχει μια ομάδα που είναι έμπειρη, δεν σημαίνει κάτι, έτσι. Γιατί άμα πάμε πίσω στην περσινή ομάδα του Άρη, που επίσης υπήρχαν έμπειροι ποδοσφαιριστές, δεν κατάφερε να πετύχει κάτι καλό. Εκτός από αυτές λοιπόν είναι και η Παναχαϊκή και τα Τρίκαλα. Αυτές τις ομάδες διακρίνω τις καλύτερες. Αυτές τις ομάδες θεωρώ ότι θα παλέψουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος για τις δύο θέσεις.
Συν του Άρη, έτσι εννοείται. Mm. Και πιστεύω ότι επειδή έχει πάρα πολλούς αγώνες ακόμα, πιστεύω ότι θα έχουμε... Θα υπάρχει... Θα υπάρχουν ανατροπές. Mm. Δεν πιστεύω ότι θα είναι τα πράγματα έτσι. Γιατί υπάρχουν πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Αλλά λες ότι ένα προβάδισμα το έχει ο Άρης με βάση την εικόνα που βλέπεις μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι έχει μια δυσκολία στο να σκοράρει, στο να βάλει τον γκολ. Το έχει αυτό το θεματάκι. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι παρόλο το γεγονός αυτό, πιστεύω ότι το έχει το προβάδισμα. Mm-hmm. Δεν δέχεται. Δείτε όλους τους αγώνες. Δεν δέχεται. Δείτε όλους τους αγώνες. Ναι, δεν δέχεται. Και αυτό είναι σημαντικό. Δείτε όμως όλους τους αγώνες. Δύσκολα μπαίνουν γκολ. Οι ομάδες παίζουν καλά αμυντικά. Παίζουν πιο πολύ προσέχουν την άμυνα. Καλώς ή κακώς αυτό είναι η β' εθνική όμως. Αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τη β' εθνική. Αλλιώς είναι η α, αλλιώς είναι η β'. Ναι. Όλες οι ομάδες τους έχουν το μηδέν πίσω. Mm-hmm. Πιστεύουν ότι με την ποιότητα που έχουν θα μπορέσουν να πετύχουν ένα-δύο γκολ. Mm-hmm. Ή θα δημιουργήσουν 4-5 ευκαιρίες για να βάλουν ένα γκολ. Τους αρκούν οι 4-5 ευκαιρίες. Δεν θέλουν 10 ευκαιρίες, 12. Mm-hmm. Τους αρκούν οι 4-5 για να βάλουν ένα γκολ. Και παίζουν όλες έτσι. Από τη νέα σου θέση, να το δει κάποιες αγωνιστικές βέβαια, όπως μας διευκρίνησες, αντιμετώπισες θέση και τον Μιχάλη τον Μπαστακού, ένα από τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη. Πώς σου φάνηκε? Εμάς μας φάνηκε και λίγο τρακαρισμένος, είναι η αλήθεια, από την πρώτη του αυτή εμφάνιση. Ναι, ίσως, δεν ξέρω, ίσως να ήταν τρακαρισμένος, αλλά ήταν ένα καλός προσφερειστής. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Έχασε και δύο ευκαιρίες. Εντάξει, έκανε δύο μεγάλες αποκρούσεις στον φυλακά μας. Mm. Σίγουρα εμείς τον αντιμετωπίσαμε καλά, ήμασταν καλά αμυντικά. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε και εμείς σαν ομάδα. Τελευταία με τον προπονητή, τον κύριο Γραφάη, δουλεύαμε πολύ αμυντικά και δουλεύαμε σωστά αμυντικά. Εντάξει, καλός προσφερειστής είναι, πιστεύω να βοηθήσει την ομάδα. Καλός είναι. Ναι. Θεωρείς ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί η τακτική σας, το στυλ παιχνιδιού σας τώρα με την αποχώρηση του κύριου Γράφα? Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Θα εξαρτηθεί από το ποιος προπονητής θα έρθει. Ναι. Πιστεύω τώρα όταν ένας προπονητής έρχεται θα θέλει να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία. Θα δείξω. Εξαρτηθεί από το ποιος θα έρθει. Δεν μπορώ να ξέρω. Προσωπικό σου στόχος πλέον τρίτη χρονιά όπως μας είπες στη Σπάρτη. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι να ριζώσεις εκεί, αλλά φαντάζομαι ότι έχεις λίγο το μυαλό σου και το βλέμμα σου και λίγο παραπέρα σε κάτι άλλο. Σίγουρα το έχω, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα, όπου επειδή γνωρίζει όλους τους κόσμους ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο πλέον, ναι, το ξέρουν όλοι ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει υγεία στην ομάδα που βρίσκεσαι, να παίρνεις τα χρήματά σου, να μπορείς να... Γιατί υπάρχει θέμα επιβίωσης, να μπορείς να επιβιώνεις. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχουν ομάδες που έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Εμείς εδώ στο Σπάρτη υπάρχει μια υγεία, από αυτό που λέω, το πιο σημαντικό για μένα είναι να, μέχρι να μπορώ να παίξω όσο παίξω, να βρίσκομαι σε ομάδες που υπάρχει υγεία και να μπορώ να περνάω καλά, να ευχαριστήσω αυτό που κάνω και αν μπορέσω και να πάω κάπου πιο ψηλά πάλι, ευχαριστούς να έρθει. Ναι, γιατί όχι, και φαντάζομαι ότι αν ο Άρης, όπως όλοι το ευχόμαστε, πανηγυρίσει την άνοδό της στη Σούπερ Λίγκα, ένας από αυτούς που θα την πανηγυρίσουν, το έχεις ξαναπεί νομίζω, θα είσαι και εσύ. Σίγουρα, γιατί όχι, εντάξει. Για αγαπή να αμφισβητείτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα. Να πάνε καλά εκεί τα πράγματα στη Σπάρτη. Και χάρηκαμε πάρα πολύ που σου ακούσαμε. Και εγώ, καλή συνέχεια να έχεις. Να είσαι καλά.